να δεις τι πάθαμε τώρα. Αυτό που πάθαμε είναι αυτό που δεν περιμέναμε να πάθουμε. Μας πιάσαν πάλι στον ύπνο που λέτε. Και λέω μας πιάσαν γιατί, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Και όταν συμβαίνουν, συμβαίνουν όταν είναι ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στα ουσιώδη τώρα. Οφείλω μία απάντηση. Μία απάντηση σε όλους αυτούς τους άσπονδους φίλους οι οποίοι δημιουργούν την αίσθηση ότι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θα σας πω ένα μικρό χρονικό το χρονικό ξεκινάει εδώ και 15 μέρε. Από τότε δηλαδή που το Open Society του Σόρος άρχισε μια λησαλέα επίθεση ει βάρο τη ελληνική λύση. Μια λησαλέα επίθεση αποκαλώντα εμά ως ακροδεξιού φανατικού εθνικιστέ που δεν θα παραδώσει το Μακεδονία και θα έχουμε προβλήματα με τον Σκοπιανό. Δηλαδή, εμεί που θέλουμε να ανατρέψουμε τη συμφωνία των Πρεσπών είμαστε επικίνδυνοι για το Σόρο. Είμαστε ακροδεξιοί για το Σόρο. Είμαστε εθνικιστές για το Σόρος. Πριν 15 μέρες αυτό. Ξαφνικά βλέπω μια ταυτόχρονη κλιμάκωση και από ελληνικά μέσα ενημερώσεως να καθιβρίζουν με ιταμό, με προσβητικό τρόπο την ελληνική λύση. Ταυτόχρονα βλέπω γνωστό συγκρότημα το οποίο για να λέμε και του θεαγούν το δίκαιο εφοπλιστής είναι από πίσω άσχετα αν βάζει μπροστά κάποιον άλλο μπροστινό όπως τον αποκαλούν ο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τέσσερι σελίδε αφιερωμένε στο από το θέμα, γιατί αφεντού μου τσουνάρα μου. Εντάξει. Και αρχίζει. Ο ακροδεξιό, συμφωνεί με τον Σόρο δηλαδή. Ο εθνικιστή, συμφωνεί με τον Σόρο δηλαδή. Ό,τι ακριβώ είπε ο Τζορτ Σόρο, λέει και η φυλάδα αυτή. Η εφημερίδα αυτή. Δηλαδή. Γιατί γίνονται όλα αυτά, Γιατί βλέπουν ότι η ελληνική λύση καλπάζει. Και δεν επιχειρούν να αποδομήσουν την πρόταση τη ελληνική λύση. Προσπαθούν να σπηλώσουν να μαγαρίσουν την ελληνική λύση με ψέματα, ανακατεύουν την αλήθεια με το ψέμα, μπερδεύουν το ένα με το άλλο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν την πεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι αυτοί στηρίζοντα Νέα Δημοκρατία είναι καλύτεροι. Ποιοι, ο Μαρινάκη, τα παραπολιτικά και όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι και καλά κάνουν και τα διαθέτουν. Βάζουν και έναν υπάλληλο 1500 ευρώ να γράψει ένα άρθρο τέσσερι σελίδε για την αφεντουμουτσουνάρα μου. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Τέσσερι σελίδε Κυριακά την εφημερίδα. Δηλαδή, ποιο σήμερα, παιδιά, ο Ομπάμα ή ο Τραμπ. Κι όμω, τέσσερι σελίδε. Γιατί? Γιατί φοβούνται, και έτσι θα γίνει, ότι κύριο, ο κύριο που στηρίζουν ο Μητσοτάκη, όλοι στο συγκρότημα του συγκεκριμένο, δεν θα μπορέσει να πάρει αυτοδυναμία. Θα είναι έξι κόμματα στη Βουλή, μπορεί και επτά στη Βουλή. Αλλά η ελληνική λύση θα είναι μέσα. Και έβαλαν λοιπόν τα χαλκία, τα δημοσιογραφικά πιστόλια, εμπασέριπτωση, να εκτελέσουν την ελληνική λύση. Νομίζουν. Γιατί δεν ξέρουν κάτι πολύ απλό, ότι η ελληνική λύση είναι το καινούριο. Μπορεί να στηρίζουν Χριστοφοράκου αυτοί, μπορεί να, χριστοφο... να, να, να στηρίζουν ηθαγένειε και τζαμιά αυτοί. Αναφέρομαι στο συγκρότημα. Όταν στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, στηρίζει τζαμιά. Ηθαγένειε στην Ελλάδα, έτσι. Ε, αυτε, να παντρεύονται μεταξύ του ο μύτη με τον Κίτσο. Τι άλλο στηρίζει. Ε, στη, στηρίζει ένα κόμμα το οποίο δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο και συγκροτημένο να παραδώσει σε εσά. Και όμω, φίλε και φίλοι, εγώ το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε, του στέλνω ένα μόνο μήνυμα. Ότι με τα λεφτά δεν μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα και του ενοχλεί που η ελληνική λύση δεν είναι επέτη να πάει να παρακαλέσει και να πει δώστε μα. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Σκάι που στηρίζει Μητσοτάκη ταυτοχρόνω μα έχει κόψει. Δηλαδή, Σκάι κομμένο. Ο συγκρότητα Μαρινάκη κομμένη. Γιατί? Γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Ποιο Νέα Δημοκρατία το Μητσοτάκη είναι αυτή. Για ποιο λόγο. Δεν είναι τρομόνι σα. Δεν ασχοληθώ ακόμα με τον κύριο Μαρινάκη, δεν υπάρχει και λόγο. Επιχειρηματία είναι τη δουλειά του κάνει. Αλλά λέω κάτι πολύ απλό. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Κοιτάξτε, ο βραχίωνα Βαρδινογιάννη στην νεοελληνική ιστορία, από ό,τι φαίνεται, αρχίζει και φεύγει. Προσπαθούν τώρα νεόκοποι εκδότε να προωθηθούν οι ίδιοι για να δείξουν ότι μπορεί να είναι αυτοί οι βραχίωνε των Αμερικανικών συμφέροντων στην Ελλάδα. Προσπαθούν δικαίωμά του, επιλογή του. Εμεί όμω σε ελληνική λύση θέλουμε βραχίονες επιχειρηματίε Έλληνε. Ψυχήτε και σώματι. Όχι κατ' όνομα, αλλά κατ' ουσίαν Έλληνε. Αυτού οι επιχειρηματίε θα στηρίξει η ελληνική λύση. Του υπόλοιπου που συμπεριφέρονται λίγο περίεργα, λίγα χλωμά, δεν μα απασχολούν. Και είμαι από του μόνου που έχω πει ότι δεν θέλω παρεδώσει με επιχειρηματίε που εμπλέκονται σε λαθρεμπορία τσιγάρων, που εμπλέκονται σε λαθρεμπορία πετρελαίου, που εμπλέκονται σε λαθρεμπορία αλευριού, σκόνη άσπρη και δεν ξέρω τι άλλο. Μακριά από εμά αυτοί οι τύποι. Μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται. Και μπορεί να μα πολεμούν όπω και ο Σόρος, αλλά εμεί θα μείνουμε όρθιοι. Ήταν μια μικρή απάντηση, οφειλόμενη και θα ξαναπαντήσω ποτέ στη ζωή μου. Για ένα και μόνο λόγο. Τη δουλειά τη αυτή, τη δουλειά μα εμεί τον αγώνα του αυτή και βρώμικο αν είναι, τη δουλειά μα και τον αγώνα το δικό μα, τον καθαρό, τον ελληνικό, δεν θα το σταματήσουν. Αυτά και πάμε φίλε και φίλοι στα το Σκοπίο. Πώ φτάσαμε λοιπόν φίλε και φίλοι σήμερα ένα κρατήδιο στα βόρεια σύνορα τη χώρα μα να αποκαλείται Βόρεια Μακεδονία. Πώ φτάνουν δηλαδή στο σημείο ο χάρτη τη Μακεδονία να αλλοιωθεί. Με βρώμικη ψεύτικη προπαγάνδα με ψεύτικα επιχειρήματα, με γελίες υποθέσεις, με στηρίγματα ιστορικά ανιστόρητα. Είχαν κάνει πανάκια και στον Εμίλιο Λιάτσο να ερχόμουν στο Κόντρα πολλές φορές, οι αγράμματοι ανιστόρητη δημοσιογραφίσκοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές τους να επικαλούνται λέει τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Έχουμε κάνει ανάλυση φίλε και φίλοι, αλλά θα ας πω τώρα από πού πηγάζει αυτή η ιστορία. Ο χάρτης που παρουσιάζουν οι κύριοι αυτοί, που ουδέποτε υπάρχει συνθήκη του Βουρκοστίου. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο χάρτη που να λέει Μακεδονία του Πυρήν, Μακεδονία βόρεια και νότια. Δεν υπήρξε ποτέ. Ο χάρτη λοιπόν αυτό τη περιοχή είναι προϊόν συμφερόντων, συγκεκριμένων συμφερόντων και συγκρούσεων που. Αυτό εδώ είναι. Νάτο. Και συγκρούσεων που έγιναν τον 19ο και 20ο αιώνα, φίλε και φίλοι, στα Βαλκάνια. Σε αυτό το χάρτη, βλέπετε στη του Βουκουραστίου, υπάρχει μια αλλίωση. Ποια είναι αυτή. Ότι δεν υπάρχει πουθενά Μακεδονία στα Σκόπια. Το βλέπετε ο δεξιά χάρτη είναι. Όπω το βλέπετε εσεί. Πουθενά μα πουθενά. Πώ λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να αποκαλούμε Μακεδονία, ότι υπήρχαν τρει Μακεδονίε. Το πέτυχε η ψευτοαριστερή προπαγάνδα. Το πέτυχαν αυτά τα κουπούκια, τα ρεμάλια που κυβερνούν την Ελλάδα. Βλέπετε του χάρτε. Του βλέπετε. Πού είναι η Μακεδονία γραμμένη, λίγο πάνω τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι. Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, ο χάρτη και η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Όπου και να ψά... Σερβία λέει εκεί. Δεν λέει Μακεντόνια. Απλά τον αλλοιώσαν το χάρτη ω τι. Τον 10ο αιώνα, ο ισχυρό τη γεωπολιτική κακέρα, φίλε και φίλοι, ήταν η Μεγάλη Βρετανία με κύριο αντίπαλο τη Ρωσία. Δύο χώρε συγκρούονταν εκεί την περίοδο. Τον 19ο αιώνα. Η κάθε μια κατά συμφέροντα, συμφέροντά τη, πρέσβευε και διαφορετικά δόγματα. Παραδείγματο χάρη, το ρωσικό σχέδιο ήταν ο πανσλαβισμό. Ήταν η προσπάθεια δηλαδή τη ένωση όλων των Σλάβων τη Ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι είχαν κοινή γλώσσα και θρησκεία. Αυτό ήθελαν οι Ρώσοι. Δεν ήθελαν γιατί αγαπούσαν του Σλάβου, επειδή ήταν ομόφυλων το έθνο. Όχι, ρε παιδιά! Ήθελαν διέξοδο στι θερμέ θάλασσε, δηλαδή στο Αιγαίο Πέλαγο. Τι έκαναν λοιπόν οι Ρώσοι, στήριζαν Σερβία, Βουλγαρία, ει βάρο τη Ελλάδο. Γιατί θα σα το εξηγήσω τώρα. Βαστικό στόχο και επιδείξη τη λοιπόν ήταν να καθίσει ο Τσάρο στο θρόνο τη Κωνσταντινούπολεω. Το όραμά του ήταν αυτό. Να γίνει η διάδοχο, η ρωσική αυτοκρατορία, να γίνει η διάδοχο τη βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοκρατορία. Στη θέση δηλαδή τη πρώην Ρωμαϊκή, η Ρωμαϊκή καλύτερα. Η Μεγάλη Βρετανία ήθελε τη διατήρηση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον 19ο αιώνα. Όλο τον 19ο αιώνα οι Άγγλοι ήταν υπέρ των Τούρκων από την πρώτη στιγμή που έγινε επανάσταση του 21 ήταν υπέρ των Τούρκων. Φοβότανε τη ρωσική κάδο στη Μεσόγειο. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, την επανάσταση του 21 δεν την ήθελαν οι Άγγλοι. Ούτε οι Γάλλοι. Έκατσε και έγινε. Γιατί, Γιατί έγιναν παρεμβάσει από τον ρωσικό παράγοντα, ο οποίο ήθελε θερμέ θάλασσε. Δείτε πώ συγκούνται τα συμφέροντα. Τον 19ο αιώνα η Αγγλία στηρίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι... οι Ρώσοι επιχείρησαν να διεισδύσουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα μετά την επανάσταση απέτυχαν γιατί είχαν πράκτορε εδώ κάτι μαυροκορδάτου, κάτι κολέτιδε, γαλλόφιλοι, αγγλόφιλοι. Με συνέπεια η Ρωσία να απομονωθεί και τότε η Ρωσία να απευθυνθεί στη Βουλγαρία, δηλαδή στα σλαβικά έθνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα λοιπόν πρέπει να την κατανοήσετε για να καταλάβετε πώ φτάσαμε εδώ, σε αυτόν τον χάρτη. Φίλε και φίλοι, προ τα τέλη του 19ου αιώνα, στο παιχνίδι μπαίνει και η Γερμανία. Δηλαδή οι Γερμανοί άρχισαν να μπαίνουν στην περιοχή μας τον 10ο τέλος, δηλαδή το 1870-1880 και μετά. Και ήταν ανταγωνιστής των Ρώσων και των Βρετανών. Είχε επικρατήσει ήδη σε πόλεμο με τη Γαλλία και συμμαχίσει με Αυστροουγγαρία και Ιταλία και πλέον στόχοι της έφταναν μέχρι τη θάλασσα εδώ που βλέπετε. Δηλαδή, οι Γερμανοί αφού είχαν κερδίσει τη Γαλλία στον πόλεμο που είχαν κάνει, μιλάμε για το πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1860, 70, 80, από τότε άρχισαν οι Γερμανοί να διαφέρονται για τη Μέση Ανατολή. Γιατί όμω, Γιατί βρέθηκαν τα κοιτάσματα στη Μέση Ανατολή κατάλαβαν το 10ο αιώνα. Κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι η περιοχή έχει ενέργεια. Και η Γερμανία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει ενέργεια. Δύο παγκόσμιου πολέμου έκανε για αυτόν ακριβώ τον λόγο. Τρίτο πόλεμο και δεν να πάμε στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια για αυτόν ακριβώ τον λόγο, γιατί θέλουν την ενέργεια τη Μεσογείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα Βαλκάνια λοιπόν. Ο κύριος σύμμαχος της Ρωσίας ήταν πάντα οι Βούλγαροι. Αυτό είναι γεγονό αναφυσβήτητο, οι οποίοι διέθεταν έναν αξιόλογο στρατό και είχαν πλέον και επεκτατικέ βλέψεις προ τη Θράκη και τη Μακεδονία. Δείτε τα αλληλοσυγκρόμενα τη υφέοντα. Αγγλία, Ρωσία, έτσι, Γερμανία, στην περιοχή μα συγκρούονται εκεί την περίοδο. Στι αρχέ του 20ου αιώνα και τέλη του 19ου αιώνα. Τώρα έχουμε αρχέ του 21ου αιώνα και η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, παρακαλώ, με του ίδιου πρωταγωνιστέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, το εθνικό φρόνημα των Βουλγάρων ήταν πλέον πολύ έντονο εκεί την περίοδο. με σε σημείο να στρέφονται εναντίον τη Τουρκία αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκεί δημιούργησαν την εξαρχία. Βλέποντα ότι το οικονομικό, Οικουμενικό Πατριαρχείο αγγίζει ουσιαστικά του Βουλγάρου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Πατριαρχείο, τι κάνει οι Βουλγαροί. Κάνουν τη δική του εξαρχία, τη δική του αυτοκέφαλη εκκλησία. Δημιουργούν προβλήματα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτή ακριβώ η επίκληση διαφοροποιεί του εξαρχικού. Δηλαδή, οι Βούλγαροι γίνονται εξαρχικοί. Ή οι Βουλγαρογενεί ή οι Βουλγαρόφωνοι, αν θέλετε καλύτερα, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στα χωριά που υπήρχαν. Υπήρχαν βουλγαρικά χωριά. Μην κοροϊδευόμαστε. Όπω και όλη η νοτιοανατολική Βουλγαρία ήταν Ελλάδα. Μην κοροϊδευόμαστε. Σα τα λέω γιατί ήταν μια αυτοκατορία η Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαμε μετακινήσει φίλων, ανθρώπων, κοπαδιών, ε, ψαρακατσάνι, βλάχοι, ελναράδε. Αυτοί πηγαίνουν, με, με κοπάδια μέχρι τη Ρουμανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι μην τα βλέπετε στενά τα όρια και τα περιθώρια αυτών των εξελίξεων. Να σα πω δε ότι η αντιδράσει των άλλων χωρών και κυρίω Γερμανία που έβλεπαν τη ρωσική διείσδυση στην περιοχή ήταν άμεση, αμεσότατη. Βλέπουν λοιπόν οι Γερμανοί ότι οι Ρώσοι κατεβαίνουν προ τα κάτω και επηρεάζουν τη Βουλγαρία. Σε μερικού μόνο μήνε τα σύνορα τη Βουλγαρία μικραίνουν. Ακούστε, του μικραίνουν και παίρνουν την ιστορική του διάσταση. Βόρεια τη γραμμή Μπουργκά Σόφια. Δηλαδή τι κάνανε. Βλέποντα οι Γερμανοί ότι Λοξοκοιτάνε προ τη Ρωσία οι Βουλγαροί, βοηθάνε και η ιστορία γίνεται ώστε να μειωθεί η επιρροή τη Βουλγαρία στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζουν και οι Άγγλοι την επιλογή αυτών των Γερμανών απέναντι στο ρωσικό κίνδυνο. Δείτε εδώ, δηλαδή μιλάμε για ανίερε συμμαχίε. Το 1882 κυκλοφορεί εθνολογικό χάρτη από Γερμανό γεωγράφο κατά παραγγελία των Βουλγάρων, παρακαλώ. Που δείχνει ότι κάτι των Σκοπίων ήταν εθνολογικά Βούλγαροι. Αυτό πιστεύουν ακόμη και τώρα, γιατί έτσι είναι τον παρήγγειλαν οι Βούλγαροι. Το 85 κυκλοφορεί γαλλικό χάρτη. Σα λέω και του χάρτε τώρα, έτσι. Ανατύπωση του χάρτη του 1843, πάλι κατά βουλγαρική παραγγελία, που προβάλλει με τον τρόπο αυτό ότι επιθυμούν τη γεωγραφική Μακεδονία οι συγκεκριμένοι Βούλγαροι. Δηλαδή ότι οι Βούλγαροι πρέπει να πάρουν τη Μακεδονία, πρέπει να πάρουν τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να πάρουν τη Θράκη, πρέπει να πάρουν τα Σκόπια. Δείτε πως φτιάχνανε χάρτες κατά παραγγελία για να μπορούν οι ίδιοι να έχουν στα επόμενα χρόνια διεκδικήσεις με βάση χάρτες. Μόνο στην Ελλάδα με πλαστούς χάρτες ο Φίλης έλεγε ότι υπάρχουν τρεις Μακεδονίες και δεν δικάστηκε από κανένα δικαστήριο. Μόνο στην Ελλάδα τολμάει τώρα Πακογιάννη της Νέας Δημοκρατίας να ομιλεί για τρεις Μακεδονίες όταν δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά, ούτε ένα χάρτη που αντολεύει το πράγμα επίσημο. Για να καταλάβετε πώ σα δουλεύουν όλοι. Σα δουλεύουν, παιδιά. Σήμερα είμαστε σε μια καμπή ιστορική Σαν να είμαστε στι αρχέ του 19ου αιώνα. Τι επακολούθησε Μακεδονικό Αγώνα, Βαλκανική Πόλεμη και Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί όλα αυτά για τον έλεγχο των Βαλκανίων, τον έλεγχο τη περιοχή μα, τη γεωσταντική θέση, η οποία επεκτείνεται και εκτείνει την επιρροή τη μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν δεν το καταλαβαίνουν ορισμένοι, γι' αυτό θέλαν το χρήσιμο ηλίθιο που λέγεται το παιδί που παίρνει χάπια. Να μην πω το λομάτι, φτάνει τόσο. Δεν δικαιολογείται. Έχει το βλέμμα τη Ελλάδα. Τώρα. Κάθε εκεί, σαν κοκομήρις. Ξυκαρέκλα. Δείτε, ο και Παναγία, έτσι. Περιμένει. Πήγε στον Ερντογάν, τον έλαβε προχθέ, ήταν έτσι. <Συκλώσεις> λέει το παιδάκι, το τιμωρήσε ο Θείο. Αυτά σα λέω, δεν είναι τυχαία οι επιλογέ, δεν είναι τυχαίε. Τον πήραν, επαναλαμβάνω, για να το χρησιμοποιήσουν. Και το αντίδωρο από τα 30 αργύρια θα είναι μια θέση στην Ευρώπη, από ό,τι συζητάτε. Δηλαδή του μην φοβάσαι, δεν πάει να κάνει το σύμπαν η Ελλάδα, αφού είσαι διεθνιστή, διαφέρει πατρίδα σου. Θα σε βάλουμε στην Ευρώπη. Και αυτό το ταγάρι γιατί περί τέτοιου πρόκειται, λέω, ομά έτσι για καταλάβετε. άνθρωπος που δίνει όνομα Μακεδονία και δεν καταλαβαίνει γιατί το δίνει. Άνθρωπο που έχει, έχει χάσει την ιστορία του, τον προσανατολισμό του. Είναι λίγο ταγάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αναφέρομαι στο φυσικό πρόσωπο, αλλά στι πράξει, στι εφαρμογέ τη πολιτική του. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι σήμερα και με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών αυτή που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ζούμε την επανάληψη ενός παρόμοιου παιχνιδιού σε γεωστατηγικό επίπεδο. Η Ρωσία βαδίζει στον δρόμο που χάραξε τότε. Δεν λέμε ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Η Ρωσία δηλαδή θέλει διέξοδο στι θάλασσες. θάλασσε. Επήγεται γι' αυτό γιατί τη την Ουκρανία κάτω από τα σύνορά τη. Πήρε την Κρυμαία, αλλά δεν έχει διέξοδο. Και ουσιαστικά η Γερμανία έχοντα πάντα νου την επικράτηση σε όλη την Ευρώπη. Και είπα αντί τη Βρετανία που θέλουν συμμάχου στην περιοχή. Βλέπε Σκόπια. Δηλαδή το ίδιο πράγμα ακριβώ είναι. Στη θέση των Άγγλων βάλετε του Αμερικανού, οι Γερμανοί είναι οι ίδιοι πάντα, φασιστόμουτρα, και οι Ρώσοι. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν των τριών πόλων υφίσταται τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Τι επακολούθησε, Μιλιταριστική. Έκρα, έκρηξη και μετά πόλεμο. Το τι λέει τώρα αυτό ο κύριο εδώ πέρα Τσίπρα, το, το κάνει για την είναι στα Βαλκάνια, κοιμάται όρθιο. Και πληρώνει και σουήτα πεντά στο εξωτερικό εξωτερικό εξωτερικό. Μην κόβει ρεύμα μα. Συνήθω δεν πληρώνει αυτό, πληρώνουν άλλα, δεν έχει σημασία. Λέω εγώ. Για να καταλάβετε, εμεί πληρώνουμε την ύφη. Την πληρώνουμε πολύ αδά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο πρώτο που ανακάλυψε έθνο μακεδονικό ήταν ο Τούτο. Ο Τίτο. Ο οποίο δεν είναι Σέρβο, Κροάτι ήταν. Ο Ιώζεφ Τίτο. Που μισούσε του Σέρβου, ο οποίο θέλοντα να του περιορίσει. Ιδρύτη δημοκρατία τη Μακεδονία. Τι έκανε ότι το ξέρετε, α πω εγώ. Είδε κάτι βουλγαρίζονται σε κάτι παιδάκια από Γενιτσάουστα, μαζέβανε τα παιδάκια τα πεντάχρονα, εξάχρονα στη βόρεια Ελλάδα, του ιδιώματο, του πήγε στην Ιγκοσλαβία, του κατέβασε στο νότο με τα σύνορα, δηλαδή να είναι κοντά στην πατρίδα. Όταν λέμε πατρίδα, νοούμε Φλόρινα, Πέλα, έτσι, ε, Κιλκή, για να καλλιεργούν το σοβινισμό μέσα από το σχολείο ότι είναι Μακεδόνε, από τον μεγάλο Αλεξάνδρου. Αυτό έκανε για διπλό σκοπό. Διότι από κάτω ακριβώ από τη Σερβία έβαλε κάποιον ο οποίο ήθελε να, σαν βουκέντρο να λειτουργεί εναντίον των Σέρβων. Αυτό έκανε ο Τίτο, που μισούσε ω Κροάτη του Σέρβου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μην σα δουλεύει κανένα. Έτσι δημιουργήθηκε φίλε και φίλοι. Βρήκε λοιπόν και βουλγαρικού χάρτε ο άνθρωπο. Έψαξε. υπήρχαν πάντοτε. Του 19ου όνος με τη γεωγραφική Μακεδονία εντό εγωγικών ξεκίνησε την προπαγάνδα περί μακεδονικού έθου μέσα στα σχολεία. Δηλαδή. Έκανε το πεδομάσωμα. Πήρε τα παιδάκια. Ιδρύει τη Δημοκρατία τη Μακεδονία στο ψευδέπίγραφο αυτό όνομα. Βάζει και την πληθυσμιακή μάζα των 30-40 παιδιών που μάζεψαν και παραπάνω από τη Βόρεια Ελλάδα και στη δημιουργία τη επόμενη γενιά των Μακεδόνων. Αυτόν τον γιουφτό, αλβάνο, σκοπιανό, σλαβό, βουλγάρο, Ελλήνων, το, το πολτό, που γίνανε ξαφνικά Μακεδόνε. Πώ γίνανε, αυτοί και η ψυχή το ξέρουν, αλλά και κυρίω η προπαγάνδα και η πλήση εγκεφάλου. Ανακάλυψε αδερφούς στη Μακεδονία του Πυρήν ο Τίτο, βλέποντας τη βουλγαρική διεκδίκηση ο Τίτο από την πλευρά της Βουλγαρίας προς τα Σκόπια, τι έκανε, ανταπάντησε δια ιστορικού επιχειρήματος με τη Μακεδονία του Πυρήν, με σκοπό να κατέβει στο Αιγαίο και σε όλη την προπαγάνδα βασιζόμενο στην επανάσταση του Ήλιντεν. Αυτός, ο Τίτο, ο Κροάτης, σήμερα είμαστε φίλοι με τους Κροάτες, αλλά Θέλω να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα δεν γίνονται τυχαία στη ζωή. Θέλουν σχέδιο, θέλουν πρόγραμμα, θέλουν υλοποίηση σε βάθο χρόνου. Για την γλώσσα των Σκοπιανών, που είναι ένα μιξόγλωσσο βουλγαροσερβικό ιδίωμα, τα τελευταία 18 χρόνια έχουμε ακούσει θεωρίε πολλέ. Εγώ θα σα πω την πραγματικότητα, φίλε και φίλοι, για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Είναι ένα ιδίωμα. Δηλαδή, λέει surprise. Surprise σημαίνει τι πράτη. Ε, αν δείτε τι λέξει μέσα, επειδή έχω κάνει έρευνα για το ιδίωμα αυτό, στο βιβλίο Μακεδονία και Ήβρη, αποδεικνύει ότι το 1 τρίτο, ίσω και λίγο 1 τέταρτο, είναι ελληνικέ λέξει. Έχει βουλγαρικέ, έχει σερβικέ, έχει αλβανικέ, έχει ό,τι θέλει και το ακούσει είναι απάντημα η γλώσσα αυτή. Τα πάντα έχει. Ε, λοιπόν, αυτή η γλώσσα, ο Γκρούευσκι για να το συνδέσει τη γλώσσα αυτή με του αρχαίου Μακεδόνε, είπε ότι οι αρχαίοι Μακεδόνε μιλούσαν σλαβομακεδόνικα. Μιλάμε για γκάου, ε. Μιλάμε για. να μην πω Γκάου, 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 γκάου. Έτσι λέει ο Αυτό δεν θα σε σχολείο. Το παιδάκι σήμερα που είναι 30 χρονών άντρα ή η κοπέλα που είναι 28 χρονών γυναίκα έχει μάθει στο σχολείο ότι αυτό το show price άρνο να μάει κατά να πούτκατα τα μιλούσε και ο Αλέξανδρος. Τα μιλούσε και ο Φίλιππος και ο Ολυμπιάδα. Αυτό μάθανε. Αν εσένα από μικρό σου λένε ότι σε απόγονο του Ναπολέοντα σε πάνω το σχολείο και σε μάθει αυτό, γίνει ένα Πολέοντο και ίδιο. Εάν σου πούνε ότι είσαι, έξω εγώ, μαϊμού, θα πει δε, δεν μπορεί, δεν είμαι μαϊμού, ε, αυτοί πίστη, πίστηκαν ότι είναι, μαϊμούδε. μαϊμούδες. Ότι είναι μαϊμού Μακεδόνες. Πίστηκαν. Ε, δεν αλλάζει αυτό. Πάρα το γεγονό ότι ευτραφή φίλη λέει τα δικά του. Πάρα το γεγονό ότι τώρα από Αγωγιάννη λέει τα δικά τη. Απλά ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται βήμα-βήμα και χαμπάρι το πήραν οι Έλληνε. Και το πήραν χαμπάρι γιατί όλοι πρόδιδαν για πολύ λίγο κομματάκι. Όλοι έδιδαν για πολύ λίγο. Και η ΕΡΕ, και οι Κεντρών, και, και αργότερα η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ. Όλοι πρόδωσαν την Μακεδονία. Και απορώ πω και τώρα, φίλε και φίλοι, τώρα αυτή που μιλάμε, υπάρχουν Έλληνε που Πιστεύουν σε αυτά τα κόμματα. Και αν θέλετε να πάμε στην επόμενη νότα, η Ελλάδα μόνο με αυτοκτονία μπορεί να χάσει τη, μά... τη μάχη του Μακεδονικού. Μόνο αν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, θα χάσουμε τη μάχη για τη Μακεδονία. Και νομικά αίρισματα έχουμε και επιχειρήματα, αλλά κυρίω και η ιστορία είναι μαζί μα. Γιατί το λέω αυτό. Δυστυχώ η Ελλάδα αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα. Κάτι που ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Όταν αναγνωρίζει μακεδονικό λαό και αυτά τα παραμύθια nationality και αυτό και στι και... και. Παραμύθια είναι. Μέσα στο συνταγμά του η Ελλάδα αναγνώρισε μακεδονικό λαό και μακεδονικό πολιτισμό. Λαό και πολιτισμό σημαίνει φτιάχνει ένα έθνο. Τι σημαίνει έθνο, ξέρετε, καραγκιό μπερντέδε. Επειδή ερμηνεύεται την ορολογία με βάση το nationalism που σημαίνει γενό και, και νάσκο. Εθνικισμό σημαίνει ήθη, έθνο, παραδόσει και γλώσσα. Όταν του δίνει γλώσσα, του δίνει παραδόσει και ιστορία, έχει κάνει έθνο. Του φτιάξα μακεδονικό έθνο λοιπόν. Τα παραμυθάκια στα μπουσέκα και παιδάκια άλλα στην Νέα Δημοκρατία που τα καταπίνουν αμάστα. Εμεί ω ελληνική λύση δεν τα καταπίνουμε. Την 5η, 14 Φεβρουαρίου, στο πρώτο καπία Αγίων Αργύρων, κλεισούρα 2, την άλλη πέμπτη αυτά, έτσι. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 6 το απόγευμα, όλοι στο Στάνλεϊ. Ελάτε εκεί. Ελάτε. Ελάτε, συνέλληνε μου. Πάμε τώρα. Ακόμη κι αν όλοι οι φίλοι αναγνωρίσει το κράτο με το όνομα Μακεδονία, όλοι. Όλα τα λέμε, όλοι, όλοι. Όλοι ρε παιδί μου, και εξωγήινοι, και αδρομπέδι, ποιοι άλλοι ρε, και πιθαγόροι, όποιοι είναι. Σε βάθο χρόνου δεν θα έχει ισχύ. Δεν θα έχει ισχύ. Α του λένε όλοι Μακεδονία. Αν η Ελλάς δεν του αναγνωρίσει, δεν μπορεί να έχει καμία ισχύ το όνομα Μακεδονία Σκοπιανού. Το θέμα είναι ιστορικό, δεν είναι πολιτικό, παιδιά. Όπου και να σκάψει τη Μακεδονία, ξερνάει η μακεδονική γη, Ελλάδα και ελληνικό πολιτισμό. Είναι επιστημονικό. Δεν λύνονται με διαπραγματεύσει και πολιτικού όρου τύπου Τσίπρα που δεν ξέρει ιστορία. Ένα γράμμα το παιδάκι το οποίο δεν πήγε από το σχολείο, πιστέψτε με, από καταλήψη κατάλληλο ήταν ο άνθρωπο. Όσο το τον Μητσοτάκη, το στέλνει στο εξωτερικό, α σπουδάσει αυτόν. Ναι. Δεν μπορούσε εδώ να σπουδάσαι. το σπουδάσει. Το στέλνει στο Χάρβαρτ, το στέλνει και θα γύρισε και ψάχνει δουλειά στο δημόσιο μετά. Αλλά δεν πιστεί το δημόσιο. Σα τα λέω για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζείτε, ρε παιδιά. Σε ποια χώρα ζούμε. Δεν έχει καμία επιστημονική αξία. Ό,τι και αν έχει αποφασιστεί αυθαίρετα σε πολιτικό επίπεδο. Η ιστορία λύνει τα ζητήματα αυτά. Το θέμα είναι ιστορικό και όχι πολιτικό. Μπορεί, παραδείγματο χάρη, ακούστε τώρα, άκουγα γραμμένε. Για κάποιου λόγου, ο ΙΕ να κηρύξει πόλεμο στου εξωγήνου. Και να πει αύριο το πρωί, αποφασίζει ο ΙΕ να κηρύξει ο πόλεμο στου εξωγήνου. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για του επιστήμονε, Αν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ποιο πολεμά δεν είναι Έτσι θέλει να πολεμήσει του Πρέπει η Ελλάδα να το δεχτεί. Πρέπει τα κράτη το δεχτούν. Αυτή η αποφάση του λέει Μακεδονία. Και η Ελλάδα δεν το δεχτεί. Τι λογικέ είναι αυτέ, ρε. Τι λογικέ είναι αυτέ, ο ΙΕ και ο ΙΕ. Είδατε έκανε στην Κύπρο ο ΙΕ. 192 αποφάσει βάρο του Τουρκία. Η τουρκική, ε. Ακόμα δεν θα φύγουν. Έτσι. Ο ΙΕ όμω. Διεθνεί ηθίκε, διεθνέ δίκαιο. Το δίκαιο είναι για του αδυνάτου. Η επίκλησή του. Θέλουν από τη χώρα μα να αναλάβουν από εμά την ευθύνη για την παραχάραξη ιστορία. Θέλουν δηλαδή από εμά το ναι για την πλαστογράφηση ιστορία. Τη στιγμή που ήδη αθήκεται από κάτι τέτοιο. Και αυτό, φίλε και φίλοι, οδηγεί συμπέρασμα για μένα να, να, λέω το εξή. Θέλουν την πλαστογράφηση τη ιστορία με την υπογραφή τη Ελλάδο. Την αποδοχή τη Ελλάδο ότι αναγνωρίζει Μακεδονία. Γιατί ξέρουν οι Γερμανοί ότι αν η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το κρατήδιο αυτό, οι Αμερικανοί, δεν υπάρχει κρατήδιο ω Μακεδονία. Το γνωρίζουν καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει εργολαβικά τη βρώμη για αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι επαμοιβή οι άνθρωποι, τι παίρνουν, δεν παίρνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μυστικό ταξίδι του κυρίου Τσίπρα εκεί στο, με τον Ροτσάιλτ. Πέρασε έτσι αυτό, έτσι. Κάτι στη Σικελία βόλτε με κότερα. Κάτι στι μα, μα, Μαλδίβε, λέει ο άλλο εκεί ο Τράγκα ο Μυστήριο. Χαμό! Χαμό γίνεται. Ποιο ξέρει τι εκδουλεύσει και τι υπηρεσίε παρέχει κύριο Τσίπρα. Και από την άλλη, από κάτω με τη να ο ίδιο να μην μιλάει, σου λέει Αμά παλαγιά μου να δώσουμε στήριξη του σε μπερδεύουμε εμεί. Μην το πάρουμε εμεί, θα κυβερνήσουμε έτσι όμορφα. Αυτά φίλε και φίλοι θα μπορούσαν να λυθούν. Το Πατριαρχείο Νέα Δρόμη, δηλαδή Κωνσταντινούπολεο, θα μπορούσε να έχει λύσει το όνομα των Σκοπίων σε ένα βράδυ. Δεν βοήθησε δυστυχώ να το πω το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο με βάση την ιστορική του αξία. σω γιατί είναι υπόδουλο ο Πατριάρχη μα κάτω από την πότα του Τούρκου. Αυτό είναι αληθέ. Όμω, θα το ξαναπώ, παιδιά, λίγο γρήγορα οι τίτλοι. Έχω φύγει εγώ από πιο κάτω. Κάντε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, το δικαίωμα, φίλε και φίλοι, τη γελιότητα των επιχειρημάτων του ΣΥΡΙΖΑ σταματάει στη λογική. Σου λέει ο Σιριζέο, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ενό λαού. Για να δείτε πόσο ψεύτε είναι. Δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού δεν έχουν οι λαοί. Έχουν τα άτομα. Δεν μπορεί να γενικεύει το ειδικό. Μπορεί εγώ να αυτοπροσδιορίζομαι ω βάτραχο. Δικαίωμά μου είναι. Θέλω να λέμε βάτραχο. Μπορεί ο γράμμα να είναι, ξέρω εγώ, πιγκουίνο. Μπορεί ο τσίπρα να είναι αρκούδα. Δεν το βλέπω για αρκούδα, αλλά πα πα Μπορεί να είναι. Ότι... Δεν μπορεί να κερδικεύει να επειδή ξαφνικά του κάρφο του βελόπουλου να είναι πιγκουίνο, ότι και η οικογένειά του είναι πιγκουίνη. Κατάλαβε, δεν Επειδή τρελάθηκε κάποιο, θέλει να αυτοπροσδιορίζεται Μακεδόνα, σημαίνει ότι και το σώτη Μακεδόνα είναι. Ή λέει ο άλλο, εγώ είμαι ο πενταπλάτανο του χωριού. Α, πλάτα είναι μεγάλο. Και τα παιδιά του είναι πλατάνια. Αυτό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού είναι δικαίωμα που απορρέει, ειλικρινά το λέω αυτό, από τη γελιότητα του Open Society του Σόρο. Γι' αυτό ο Σόρο λύσαξε ει βάρο μα. Γιατί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού δεν γενικεύεται, είναι δι... αυτοπροσδιορίζομαι εγώ. Δεν μπορούμε να αυτοπροσδιοριστούμε εμεί, διότι θίγει του υπόλοιπου εμεί που λένε Μακεδόνε Έλληνε και Αυτή η λογική του να κάνουν ρε, παιδιά το κρέα ψάρι, ε, λοιπόν, ε, με, 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 με να τριχιάζω. Έλεγα για τον Πατριαρχείο, φίλε και φίλοι. Επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Θα πω κάτι. Είναι η πρώτη, πρώτη τελευταίο τίτλο. Μία δήλωση του Πατριάρχη. Μία μόνο. Μία, 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 μία. Του Πατριάρχη μα. Ότι οι Μακεδόνε είναι μόνο Έλληνε με βάση. Τα χειρόγραφα του Αγίου Ρούς. υπάρχουν χειρόγραφα εκεί μέσα. Αποφάσει του Πατριαρχείου, αποφάσει των Πατριαρχών, ότι, ακούστε λίγο, μία δήλωση θέλουμε. Μία απλή δήλωση, παιδιά. Είναι ο πρώτο-τελευταίο δίσκο. Καλημέρα. Λοιπόν, ότι οι Μακεδόνες, είναι μόνο Έλληνε από το Πατριαρχείο η δήλωση. Έχει τελειώσει το παραμύθι, παιδιά. Έχει τελειώσει άπαξ διαπαντό. Αρκούσε δηλαδή να αποδείξει τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο, που είναι ο επιστάτη όλων των εκκλησιών τη Ορθοδοξία, το αυτονόητο ιστορικό όνομα τη Μακεδονία, λέγοντα ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο δεν δέχεται την πλαστογραφία, δεν δέχεται να πλαστογραφείτε το όνομα. Το όνομα είναι Ελλάδα, ελληνικό. Δυστυχώ, για κάποιο λάθο, για κάποιο λόγο φαίνεται ο Πατριάρχη δεν θέλει να τη δράσει, Ίσως γιατί έχει την Ουκρανία που άνοιξε εκεί πόλεμο, ίσω γιατί δεν μπορεί, είναι προδο, προ, προδομένος προδομένο και είναι περιτριχισμένο από Τούρκου. Δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν και ακόμη και τώρα δυνατότητε για μάχη. Και μόνο η ελληνική λύση τα λέει αυτά. Μόνο η ελληνική λύση λέει: Ελάτε να κάνουμε αυτό που δεν έκαναν οι άλλοι. Να ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική. Και επειδή θέλω έτσι να, να εμπεδώσετε αυτό που σα λέω, δώσ' μου το βίντεο ένα Μάλλον όχι, το δύο, το δύο θέλω. Το δύο. Για να δείτε αυτό με την Αλβανία. το χαρτί, ρε παιδάκι με αυτό τώρα. Για να καταλάβετε ότι δεν διεκδικούν μόνο οι Σκοπιανοί τη Μακεδονία. Την διεκδικούν και οι Αλβανοί. Τη διεκδικούν και οι Βούλγαροι. Τη διεκδικούν και οι Σκοπιανοί. Μόνο η Ελλάδα έχει το δάγμα. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Ακούω ο Παυλόπουλο, ο έμεινα Παυλόπουλο, τα ίδια λέει συνεχώ. Ακούω Σιμίτη, τα ίδια λέει αυτό. Παπανδρέου, τα ίδια λέει. Παπούλια, τα ίδια. Μπενάκι, τα ίδια. Όλοι αυτό. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Βρε βλάκα, άμα εσύ δεν διεκδική και άλλοι διεκδικούν, όταν κάτσει να συζητήσει και αν διαπραγματευτεί, θα χάσει και αυτά που έχει. Είναι απλή λογική. Ή έχει ένα γείτονα ο οποίο διεκδικεί το μισό οικοπεδό σου. Και τι κάνει, συζητά μαζί του, εσύ.

dhe Ahmed Kapanz. Vetëm në Selanik, si pas këti dokumenti, vlerë tyre kap të shifrën e rreth 35 milion dolarve. E ato nuk ishin të vetëmet. Këto pasurin do dhe në qytetet Athin, ku janë bi 190 pasuri. Në Selanik, mbi 115. Në janin e rreth 70. Dhe mjeftë të tjera në Kaval, Korfuz, Patra, Folorin, Art, Xanthi, Kret, Filat, Katerinë. E vlerë e pronave të shqiptarve në të gjithë Greqinë, Μουτριέτ, με στρέμουν, the T30%. Ε μα πήρα χαμπάρι όλοι! Ρε. Ανοίξαμε και μα περιμένουμε, εκποιούμε τα πάντα. Οι Αλβανοί διεκδικούν στην Αθήνα, στη Φλόρινα, στα Σαζαωνίκη, στην Κρήτη, όπου κουστάρουν, Διεκδικούν περιουσίες! Αυτά τα καταλαβαίνετε. Τα γνωρίζετε. Ο γαλέριο λέει ήταν Αλβανός. Ήλιό τα μήλα με το άθελ, μετάξε αλλά δεν υπήρχε αλβανία το Πώ ήταν δεν υπήρχε. Δηλαδή, σαν να βγαίνω και να λέω εγώ τώρα ότι η Ινδία είναι μακεδονική περιοχή, ελληνική περιοχή. Επειδή πήγε και ο Αλέξανδρο. Τι είναι αυτά που λέτε. Παιδιά, μα βρήκαν μπόσικου. Μα βρήκανε λίγου ολιγόψυχου ή λιγόψυχου και τα κάνουν αυτά. Α, δεν φταίει κανεί. Φταίνουν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί που του βάζουν όταν τα κάνουν, παιδιά. Και το ξαναλέω, θα βάλουν ποτέ τα Βαλκάνια και θα σκοτωθούν μεταξύ μα οι Βαλκάνοι λαοί. Δηλαδή. Θα σκοτωθούμε. Θα αλληλοσκοτωθούμε και αλληλεξοδοθούμε. Όταν το δει γενολογικά, είναι ξαδέρφια μα οι περισσότεροι. Δεν μιλάει για του Γιάννητσα Ορθοσκοπίων, αυτοί είναι Έλληνε, αλλά μισούν την Ελλάδα. Σα λέω για να καταλάβετε τι έρχεται. Παραπάνω δεν μπορώ να σε ενημερώσω. Δεν υπάρχει πολιτικο... Έλληνα πολιτικό, πολιτικό ηγέτη που να ξέρει τι γίνεται γύρω του. Δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να ξέρουν. Γι' αυτό και λέω ελάτε στην ελληνική λύση. Φίλε και φίλοι, στα γρήγορα, επειδή μόνο για σήμερα έχω μια υπερπροσφορά, αυτήν εδώ είναι η ακραίων. Σαν την ακραίων δεν έχει παιδιά. Σα το λέω για να το καταλάβετε. Είναι το καλύτερο δημιούργημα. Όσοι έχετε σφιαλγία, όσοι έχετε ισχυαλγία, δισκοπάθεια, όσοι έχετε δισκοκύλι, θα με θυμηθείτε αυτό το προϊόν. Είναι θαυματουργό με βότανα από το Άγιο Νόρι, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για ακραίων. Μόνο για τώρα. Μόνο για αυτή τη στιγμή. Δώσ' μου σε παρακαλώ, μόνο με 29 ευρώ. Η μία κοστίζει 50 ευρώ. Παίρνετε δύο συν κατευναστικών σύντρια βιβλία. Με 29 ευρώ μόνο τώρα. 2, 3, 4, 0, 25, 23 20 ακραίων και θα με θυμηθείτε φίλε και φίλοι. Δεν υπάρχει καλύτερο δημιούργημα στο ξαναλέω και το τονίζω. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Φόρμουλα. Όσοι δεν πιστεύετε από τα το ονόματά του, ο Δημήτρη Ολάπα, η μητέρα του είχε πρόβλημα με τον όμο και τη μέση. Τα έπαιρνε κορτιζόνε, έπαιρνε σωροχάπια. Από τότε που πήρε την ακραίων. εγώ δεν λέω δεν είναι φάρμακο αυτό. Αυτό είναι βότανα. Έτσι, εξαφάνισε κάθε πόνο, μου λέει ο Δημήτρη Ολάπα. Ένα απίστευτο προϊόν, παραλάβετε το. Ακραίων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Να σα πω τι μου λέει η κυρία Εμμανουιλίδου, η γνωστή, αν θέλετε, διευθύντρια του το Ο τέτοιο προϊόν, με τέτοια σύνδεση, με 16 βότανα, με ένα σωρό στοιχεία μέσα που χτυπούν το πρόβλημα, δεν βρήκαν πουθενά. Τι σημαίνει, παιδιά, για πολλού από εσά, ότι πονάει μέσα σα. Τι σημαίνει Σταματάω τον πόνο. Δείτε εδώ, για να καταλάβετε. Πονάει μέσα του ανθρώπου. Σημαίνει ότι έχει πρόβλημα εδώ. Να το. Η φλεγμονή. Τι σημαίνει, να το. Αυτή εδώ είναι η φλεγμονή. Εδώ. Αν λοιπόν κάνετε πάληψη εδώ, πάβει, εξαφανίζει τον πόνο. Τον ανακουφίζει, πατάσει, τελειώνει, απαλύνει. Να λοιπόν γιατί προλάβετε. Η σχιαλγία, η δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Έτσι. Αυτό που λέμε κάθε φορά, ο πονάω στη μέση, θα με θυμηθείτε, παιδιά. Τι σημαίνει πονάω και έχω σχιαλγία. Να η συμπιεσμένη νευρική ρίζα είναι εδώ. Το βλέπετε. Μια επάλυψη στο σημείο εδώ πέρα λοιπόν. Αυτή η σκιαλγία στο σκιακό νεύρο δεν θα πονάτε. Είναι σημαντικό να μην πονάει ο άνθρωπο. Προλάβετε τώρα 2-31-025-2020. 20, 20. τζάμπα είναι παιδιά. Το ένα κάνει πλέον 50 ευρώ. Παίρνετε δύο ακραίων. Μία κατευναστικών. Μαζί με τρία βιβλία. Τρία βιβλία συγκλονιστικά. Αυτά εδώ τα βιβλία. Όλα μαζί 29 ευρώ. Προλάβετε τώρα όμω παιδιά. Κάντε γρήγορα παιδιά. Υπερτροφέ γίνεται ο νόβι. Αυτό για το μακεδονικό φοβερό βιβλίο. Και φτιάχνω μόνο μου κολαγόνο. Τώρα δοκιμάστε. 2-31-0-25-23-20. Πάμε στα γρήγορα να παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Γιατί μπορεί, μπορεί, να μην καταλαβαίνω και όσοι έχουν και δίκιο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κανονικά εδώ έπρεπε να είναι το άσπρο. Μέχρι εδώ. Να μην πιέζει την νευρική, τον νεύρο εδώ μέσα. Το βλέπετε. Αυτό, κανονικά εδώ είναι. Αυτό Πιέζει τον Εύρο με συνέπεια να πονάει μέσα σα. Τι κάνετε, επάλυψη με την ακραίων και θα με θυμηθείτε, παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν, ειλικρινά το λέω. Ένα απίστευτο προϊόν. Δύο ακραίων, όταν η μία κάνει 50 ευρώ. Μία κατευναστικών. Μία κατευναστικών, μια εξαιρετική κυραλυφή. Που είναι ό,τι καλύτερο για κυρσού, φλεμπίδια και θρόμβου. Όλα μαζί 29 ευρώ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Α την δω, Να δείξω αυτή εδώ την εικόνα και να καταλάβετε. Έτσι θα καταλάβετε τι σημαίνει πρόβλημα στη μέση. Κανονικά οι σπόνδυλοι πρέπει να είναι έτσι. Ο νορμάλ δίσκο. Το βλέπετε εδώ αρχίζει το προβληματάκι. Εδώ αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα στο δίσκο. Και εδώ αρχίζει η φλεγμονή. Να τη. Ενώ κανονικά πρέπει να είναι έτσι. Εδώ, εδώ, εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν. Επάλυψη και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα μόνο για σήμερα. Η μία 50 ευρώ παίρνετε δύο ακραίων. Όχι μία. Δύο, δύο. Πάμε στο επόμενο. Α, εδώ το δείξουμε λίγο. Να το. Πονάει, λέει, η μέση μου. Αυτό εδώ το πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Να το. Εδώ. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι φάρμακο. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι φάρμακο. Αλλά δημιουργεί όλε εκείνες τι συνθήκες για να ανακουφιστείτε πλήρω, να ανασταλεί ο πόνο. Να το πρόβλημα. Εδώ είναι. Κανονικά πρέπει να είναι εδώ το μπλε. Εδώ να είναι, ξέρετε, να περνάει το νεύρο να έρχεται από εδώ. Το νεύρο όμω από την πίεση έχει φτάσει εδώ. Αυτή λοιπόν η γραμμή που βλέπετε εδώ δημιουργεί τον τεράστιο ναι, τον, πόνο, τον πόνο, Πονάτε δηλαδή, πώ το λέμε, ρε παιδιά μου. Πονάει ο άλλο. Αυτό λοιπόν με την επάλυψη εδώ θα ανακουφιστείτε πλήρω. 2-31-0. 25-23-20. Άλλη εικόνα για να καταλάβετε. Να, σε, άλλη μορφή έτσι. Κανονικά το νεύρο που πιέζεται αυτό εδώ πρέπει να είναι εδώ. Εδώ, Δεν πρέπει σε αυτό εδώ. Όπω είναι εδώ, βλέπετε. Έτσι πρέπει να έρχεται. Ε, λοιπόν, επειδή έρχεται αυτό το πράγμα και πιέζει τον Εύρο προς τα δω, πεθαίνουμε στον πόνο. 2-31-0. 25-23-20 προλάβετε τώρα να επενθυμίσω τον φίλο μου, τον Αντρέα τον Καψαμπέλη, ο οποίο είχε πρόβλημα με το ισχύο του. Δεν μπορούσε και είχε πάει και κράμπα και όλα. Πέθανε στον πόνο. Μετά από πολλή ώρα που τον έψησα, το δοκίμασε. Από τότε μου λέει Βελόπουλε, δεν ξαναπώνησα. Πώ το κάνω, δεν ανακουφίστηκα, μου λέει. Δεν πονάω. Είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Είναι προϊόν που έχει μέσα μόνο βότανα. Τι έχει, για να δούμε τι έχει, για να ξέρετε. Δηλητήριο χιά. Άρνικα, αλόι, ρίγανη, ματζουράνα, δευρολίβανο, δυο μαρπαγόφιτο, μέντα θυμάρι. Μιλάμε για μια σειρά ποτάνων. Το κατευναστικό που είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ. Μια εικόνα θα δείξω μόνο, παιδιά. Το κατευναστικό είναι η κυραλυφή. Η κυρία αυτή λοιπόν, επί δυόμιση-τρει μήνε, ίσω και παραπάνω, για να μην κάνω και λάθο μήνε, έβαζε κυραλιφή κατευναστικών για κυρσού, τρόμου και φλεμπίτητα. πώ έγινε. Γι' αυτό και λέω δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το. Δεν είναι φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο. Αλλά δοκιμάστε το, παιδιά. Α, η άλλη εικόνα. μη νομίζω ότι είναι. Στο ένα πόδι έβαζε, στο άλλο δεν έβαζε. Έτσι. Μετά από μερικού μήνε αυτό παρέμενε. Έτσι αυτό όμω το βλέπετε. Είναι αξιοπρεπέ πόδι, ρε παιδιά. Δεν κάνουμε. Κυρσί, φλεβίτιδα δαθρόμπι εξαφανίζονται με την κατευναστικών. Προλάβετε τώρα. Δεν είναι φάρμακο. Αλλά είναι εξαιρετικό. Παίρνετε δύο ακραίων, μία κατευναστικών και τρία βιβλία με 29 μόνο ευρώ. Τζάμπα είναι. Η μία κάνει 50 ευρώ. Προλάβετε τώρα. Πάμε στο επόμενο. Γιατί δημιουργούνται λέει οι φλεβίτιδε. Κοιτάξτε εδώ. Για να καταλάβετε πού το πρόβλημα. Εδώ είναι ο κυρσό. Πώ δημιουργείται ο κυρσό. Φυσιολογική φλέβα. Εδώ ακριβώ έχει την βαλβίδα. Κλείνει στην παλβίδα, δεν φεύγει το αίμα. Εδώ λοιπόν επειδή υπάρχει κυρσό, ανοίγει η παλβίδα από μέσα και φεύγει το αίμα και γίνεται αυτό το πράγμα. Αν κάνετε επάλυψη εδώ λοιπόν, σιγά 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 θα δείτε το εξαφανίζεται και ένα πλήσι κόρμο ομιλία μου και μου λένε εξαιρετικό το προϊόν ειλικρινά, το δοκίμασα, κάνει απίστευτη δουλειά. Ε, λοιπόν, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Ούτε η μέση θα πονάει, ούτε οι σχιαλγίε, ούτε δισκοπάθεια, δισκοκύλη, ε, οστεόφυτα τα προβλήματα αυτά. Με την ακραίων, με την ακραίων παιδιά, να υπενθυμίσω σε πολλού από εσά ότι η ακραίων δεν είναι ένα απλό σκεύασμα, έχει μέσα σειρά βοτάνων φόρμουλα ελληνική εταιρεία, ελληνική παραγωγή για να μην ακόνεις, είσαι κάτι γλήθιους. Έτσι, ελληνικό προϊόν, ελληνικότατο. Ελληνικότατο, το τονίζω. Ελληνικότατο. Έλληνε επιστήμες το έκαναν. Το ένα κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Παίρνετε δύο από αυτά. Συν μία κατευναστικό, συν τρία βιβλία, μόνο με 29 ευρώ και κάθεστε. 2,31, 0,25, 20, 25, 23, 20, προλάβετε τώρα. Τώρα ισχύει η τιμή. Πάμε στι επόμενε εικόνε, γιατί θέλω να είμαστε ενήμεροι, να ξέρετε ακριβώ σημαίνει. Βρείτε εδώ. Αυτό είναι ο normal, η νορμάλ δίσκη. Εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Το βλέπετε. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα πλέον. Αυτό ο πόνο δημιουργείται από αυτό εδώ. Τι κάνετε λοιπόν, επάλυψη και σε λίγο χρονικό διάστημα θα μείνετε άφωνοι. Γιατί. Α, το δείξουμε έτσι εδώ για να καταλάβετε. Γιατί. Σωστό είναι έτσι να το δείξω. Η φλεγμονή πιέζει τον νεύρο. Εδώ βλέπετε είναι μια χαρά. Δεν έχει φλεγμονή. Εδώ έχει φλεγμονή πιέζει τον Εύρο και αντανακλαστικά πονάτε. Τι κάνουμε λοιπόν, επάλυψη και σιγά 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 πατάσετε, απαλύνετε, τελειώνει, σταματάει, διακόπτεται, πάβει, ανακουφίζεται πλήρω. Δεν πονάτε. Προλάβετε τώρα. 2 2-31-0. Α, 25, 23, 21, κοστίζει 50 ευρώ παίρνετε δύο ακραίων σημεία μία κατευναστικών. Συν τρία βιβλία Μόλις 29 ευρώ προλάβετε τώρα Δείτε εδώ, δείτε εδώ Το βλέπετε, κύλι δίσκου Να η κύλι που λένε Α, μαν, έχω κύλι, αχ, πονάω, λέει ο άλλο. Ισχύει αλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλι κτλ. Τι σημαίνει κανονικά πρέπει να είστε έτσι. Είστε έτσι όμω δυστυχώ και πιέζετε τον νεύρο εδώ, η πιεσμένη νευρική ρίζα. Τι κάνετε λοιπόν, κάνετε παλήψει. Και θα με θυμηθεί, τουλάχιστον δεν θα πονάτε, ρε παιδιά. Δεν θα πονάτε. 2, 31, 0, 25 23 20 Το ίδιο και εδώ. Να, να το δείξουμε εδώ για να καταλάβετε. Ο υγιή δίσκο είναι αυτό εδώ. Ο προβληματικό δίσκο είναι αυτό εδώ που έχει πολύ. Και επειδή έχει λεπτύνει, πιέζει τον νεύρο, γιατί δηλαδή φεύγει τα δεξιά. Πιέζει τον νεύρο και αρχίζει και πονάει ο άνθρωπο. Με αυτό εδώ το προϊόν, την ακραίων, θα με θυμηθείτε, δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν, παιδιά, από αυτό εδώ. Γιατί είναι μόνο βότανα. Συνέλληνε είναι μόνο βότανα. Την συγκεκριμένη την πήρε ένα πολύ γνωστό. Θα το πω ευθέω. Πάρα πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. ενεργεία. Μεγάλη σπαέ. Ήρθε και με βρήκε, ο οποίο είχε πρόβλημα στη μέση, χρόνια. Λέει, αν και νέο σε ηλικία, όταν πιάνει η μέση, μου πονάω. Έχω κάνει φυσιοθεραπεία, έχω κάνει τα πάντα. Ε, από τότε που τη χρησιμοποίησε, ο ίδιο μου είπε: Δεν πονάω, ρε, μου λέει. Δεν πονάω. Μπασκετμπολίστα, καλαδοσφαιριστή, το τονίζω από του μεγαλύτερου στην Ελλάδα που πέρασαν ποτέ. Ο ίδιο δοκίμαζε την ακραίων, την έδωσε και στον πατέρα του και δεν και με βρήκε και μου λέει: Εσύ απίστευτο προϊόν είναι. Δεν υπάρχει, μου λέει αυτό. Γι' αυτό και λέω: Προλάβετε τώρα. Μου έλεγε παραδείγματο χάρη ο Γιώργο σουλά. Εξαιρετικό, πολύ καλό παιδί ο Σουρλά. Ο οποίο είχε έναν φίλο γνωστό που είχε πρόβλημα, πήρε την ακρέωνη του, την έδωσε λέει δώρο και έμεινε άφωνο. Δεν πονάει. Ξέρετε, είναι σημαντικό να μην πονάει ο άνθρωπο. Αλλά αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό. Δεν θα πονάτε. Δισκοκύλη, δυσκοπάθεια, αισχυαλγία, πόνου στη μέση. Το τονίζω. Αυτά όλα. 2-31-0. 25-23 προλάβετε τώρα. Έτσι. 25 23-20. Προλάβετε τώρα. Μην κάθεστε. Είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Μην κάθεστε. Η μία κάνει 50 ευρώ. Μου λένε ότι τελειώνουν λέ, όσοι προλάβουν. Παιδιά, ακούστε λίγο. Γιατί μου διάβασα το μήνυμα και μου λένε: Κύριε Βελόπουλε, να ξέρετε, η ακραίων εξαντλείται. Όσοι προλάβουν μπορούν να τηλεφωνήσουν. Γιατί δεν θα υπάρχει μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Γι' αυτό και λέω: πάρετε την ακραίων. Η ακραίων κοστίζει 50 ευρώ η μία. Παίρνετε 2 με 29. Παίρνετε 3. Ε, μία κατευναστικό για κυρσούς, φλεμπίντα και θρόμβους και τρία βιβλία. Ε, τι θέλετε άλλο, παιδιά. Τι θέλετε, πάμε εδώ, για να το δούμε. Τι σημαίνει ότι έχω ισχυαλγία, λέει ο άλλο. Για να καταλάβετε. Εδώ είναι το νεύρο. Εδώ είναι το πρόβλημα στη ρίζα. Εδώ. Ή το, το νεύρο, ξέρετε, εδώ που χτυπάει, πονάει εδώ. Εδώ στο σημείο αυτό εδώ είναι. Να η φλεγμονή. Αυτό όλα τα ανακλαστικά πηγαίνει σε όλο το πόδι και δεν μπορεί να ακούσει. Σέρνετε το πόδι σα. Ε, λοιπόν, θα κάνετε εδώ το αυτονόητο επάλυψη και αυτό όλο δεν θα πονάει. Γι' αυτό και λέω δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Μιλάμε για... Μου λέει ο Γιακουμίδης ο Γιώργος ο μεγαλύτερος φυσιοθεραπευτής στην Βόρεια Ελλάδα. Το λέω και δεν με ενδιαφέρει να πείτε εσείς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φυσιοθεραπευτής. Γιατί εμένα το έχεις το δοκίμασα. Ξέρω τι λέω. Μου λέει ότι ακραίων ειδικά δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν. Δεν υπάρχει. Να σας διαβάσω μόνο... Μάλλον να μην το κάνω γιατί και η μεγάλη επιστολή του. Να σα πω το εξή έχει μέσα 16 περίπου βότανα. Ισχυρότατε τι κάνει οι επιστήμονε. Βρήκαν ποια βότανα είναι αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά και παυσίπονα. Τα έκαναν ένα κοκτέιλ, έβαλα μέσα και δηλητήριο οχιά. Και ειλικρινά, όσοι το πήραν, επειδή δεν υπάρχει πλέον, μου λεμερών, όσοι προλάβετε το παραλάβετε, παίρνουν δύο ακραίων, μία κατευναστικών για κυρσού, φλεβίτητα και θρόμβους, Να το δείξει και αυτό εδώ, για να καταλάβουν μερικοί. Η κυρία το δοκίμασε, μου είπε. Δείτε εδώ. Να το. Από εδώ. Εδώ. Το βλέπετε. Να το. Να το. Δηλαδή είναι απίστευτο προϊόν, παιδιά. Κυρσού, φλεβίτε και τρόφου κατευναστικών. Προλάβετε τώρα 2-31-0, 25-23-20. Μη μου κάθεστε. Η άλλη φωτογραφία να δείξει αυτήν εδώ. Πάμε σε μια άλλη. Μην νομίζω ότι μου ξαναδείξω τα... την ίδια ακριβώ. Γιατί είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Να, εδώ. Να το. εδώ. Να το. Το βλέπετε. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτήν εδώ. Εδώ είστε. Η κυρία λοιπόν ή και στα δύο πόδια, το πόδι και αυτό εδώ πέρα έτσι. Έκανε αυτό το πράγμα και βλέπετε καθάρισε. Να λοιπόν κάτι λέω, προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20, μην κάθεστε. Μόνο 29 ευρώ. Πάμε τώρα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μη... Για να πάμε να δούμε μερικέ φωτογραφίε τώρα. Δώστε μου τη φωτογραφία τη ΕΡΤ. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζείτε. Στη χώρα του σταλινοφασισμού. Στη χώρα του αυταρχισμού. Πήγαν τα παιδιά και γράψαν αυτό. Βγάλτε γράμματα από κάτω τα δικά μα. Λέει λοιπόν, Μαρία Νικολάου, Μακεδονία γη Ελληνική, ρατσιστικά, ρατσιστικά, συνθήματα μίσους και τρομοκρατίας. Είναι ρατσιστικό μήνυμα το να λες Μακεδονία γη Ελληνική κατά την ΕΡΤΕΝΑ. Δεν τρέπεστε λίγο, λίγη τροπή. Ναι ρε, η Μακεδονία είναι ελληνική ρε. Τι είναι. Ρατσιστικό μήνυμα. Ρατσιστικό σύνθημα, κάτω κάτω στα γραμματάκια, διαβάστε το λίγο από κάτω. Ε, Άνοιξε ε, όλη την οθόνη, βγάλε μέσα. Βγάλε, βγάλε, βγάλε. Μόνο, αυτή η φωτογραφία να αυτό. Πάρα πολύ. αυτό. είναι ρε. Πάνω. Μακεδονία γη ελληνική. Και από κάτω η ΕΡΤ βάζει μάσκα. Και τι λέει. Ρατσιστικά συνθήματα μη και τρομοκρατία. Κάνε να αναρθόραφο κι αλλιώ. Ασύντακτο. Αλλά δείτε εδώ. Δείτε τι λένε για τη Μακεδονία μα. Αν θα το λέμε ρατσισμό αυτό, θα μα πηγαίνει στα δικαστήρια, ε! Δεν καταλάβατε, ρε, η ελληνική λύση θα σα βάλει φυλακή όλου σα. Τελεία και παύλα. Θα ποινικοποιήσουμε περί ρατσισμού την όποια τέτοια στάση και συμπεριφορά. Όσοι είναι εναντίον των εθνικών θεμάτων θα καταγγέλλονται και θα πηγαίνουν στα δικαστήρια για ρατσισμό εναντίον των Ελλήνων. Τελείωσαν τα παιχνίδια, κύριοι. Του όρου στην Ελλάδα. Μα πήρε Βάρνα ο Σόρο, μα πήρε και ο Μαρινάκη. Είχαμε, είχαμε, τον ένα, έχουμε και τον άλλο τώρα. Του τρομάζει η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνουν, εμεί θα είμαστε εδώ. Και για να δείτε ποιοι είναι οι Σκοπιανοί, δώσουμε τη φωτογραφία τρία για να καταλάβετε ποιου εκτρέφουμε. Ποιου ταζουμε. Να τον. Όλη η οθόνη πήγε στη Θεσσαλονίκη. Βγάλτε από καταράματα. Και τι έκανε ο Σκοπιανό, ύψωσε τη σημαία τη Μακεδονία μα, αλλά των Σκοπιανών. Τη βλέπετε, δείτε το φράσο του. Πήγε στην παραλία Θεσσαλονίκη και έβαλε σημαία Σκοπιανή. Το καταλάβατε. Θα μ' αρχίσουν τώρα τα παρτάλια και δεν είναι έτσι. Ένα ακραίο ήταν. Ωραία, ρε Μαγκάλε. Γιατί αφού είναι ακραίο και δεν είναι ωραίο, η νεολαία του μαθαίνει ότι είναι απόγοντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν τρέπεστε λίγο. Πιο κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, ποιο κοροϊδεύεται επιτέλου. Η ελληνική λύση δεν μπορεί να πιαστεί στον ύπνο. Ξέρουμε το θέμα, το γνωρίζουμε και σε αυτό επιμένουμε. Γι' αυτό και λέω: Ελάτε στην ελληνική λύση. Αύριο 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Στάνερ περιμένουμε όλου σα. Όλου μα όλου. Και όταν λέμε όλου, το εννοώ. Όλου σα. Φίλε και φίλοι, και για να καταλάβετε πόσο γελοί είναι οι Σκοπιανοί, δώσ' μου το βίντεο 4 για να καταλάβετε πόσο γελοί είναι με τη γλώσσα και να μιλάω από πάνω εγώ. Το βίντεο 4 είναι τα Σκόπια. Λοιπόν, αυτό που ανακαλύψανε. Ανακάλυψαν, φίλε και φίλοι, μία δομή του Δήμου στην αρχαία πόλη Στίβερα. Στίβερα. Έτσι. Και τι λένε. Ότι η γλώσσα λέει που υπάρχει εκεί είναι η χαμένη συλλαβομακεδονική. Μιλάμε για ηλίθιου ρεσί. Μιλάμε για μαλάκ. Αυτή είναι η πόλη. Ε, μην το πω τώρα. Αυτή είναι η πόλη. Ε, αυτά είναι τα γάλματα. Μιλάμε για αρχαιολινικά γάλματα, έτσι. Αρχαιολινικά. Ε, Α ας, ας, ας τα και η γλώσσα από κάτω που μιλάνε τα ωραία τα σλαβομακεδονικά, τα χαμοσλαβομακεδονικά. Δείτε εδώ, <συνήν> αγάλματα, αρχαία ελληνική πόλη. <συνήν> είναι τη ελληνική περίοδου, <συνήν> αλλά είναι και τη ρωμαϊκή περίοδου. <συνήν> τα βλέπετε, σιγά-σιγά <συνήν> τα... <συνήν> <συνή> ψάχνουν λέει και βάζουν στήλη. Η στήλη αυτή έχει ελληνικά πανογραμμαμένα. <συνήν> στα ελληνικά. Και λέει είναι η χαμένη σλαβομακεδονική, <συνήν> πρωτοσλαβομακεδονική γλώσσα. Αυτά λέει αρχαιολόγο. Όταν ο αρχαιολόγο λέει την ελληνική γλώσσα αρχαία σλαβο, χαμένη σλαβομακεδονική, καταλαβαίνετε περί ποιου πράγματο μιλάμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μιλάμε για ζώα. Αν βρίσκει παρακάτω κανένα την επιτύμπια στήλη, θα είναι καλά. Έρσι, πάνω να το δείξουμε. Αυτό εδώ που βλέπετε έχει γραμμένο στα ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά. Γραμμένοι. Το διαβάζουμε κι εμεί. Για να καταλάβετε, φίλε και φίλοι μου, πει μπλέξαμε. Μπλέξαμε άσχημα. Μπλέξαμε πολύ άσχημα με δάφτους. Και κυρίω μπλέξαμε του κυβερνήτε τη Ελλάδο. Το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και όλου του υπόλοιπου. Καταλάβατε. Αν δεν καταλάβατε, δεν πειράζει. Εγώ θα ουρλιάζω, θα φωνάζω και Αυτό είναι πριν ένα μισό χρόνο, βέβαια. Τότε έγινε ανακάλυψη. Και συνεχίζουν ακόμα να κάνουν αρχαιολογικέ σα καφέ. Αλλά είναι σλαμοκεδονική γλώσσα. Μιλάει βέβαια στα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Τα γράμματα είναι αρχαιολινικά. Είναι αρχαιολινικά. Έχει το Α, το Β, το Γ. Που Γ δεν έχουν αυτοί. Να μην, πω, να μην πω τι έχουν αυτοί, αλλά βάζει ε, δεν υπάρχει σλαβομακεδονική. γιατί αυτό λέει είναι η χαμένη σλαβομακεδονική μα γλώσσα λέει, που χάθηκε στα βάθη των αιώνων, γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι η μετεξέλιξή τη. Η μία είναι κυριλική και η άλλη είναι ελληνική γλώσσα, βέβαια. Πώ η ελληνική γλώσσα μετεξελίχθηκε στην κυριλική δεν μα το εξηγούν οι ιστορικοί του. Απλά το λέει και το πιστεύουν τα του τσέκια που έχουν εκεί μέσα. Τα παιδάκια. Τα οποία έχουν γίνει μισέλληνε δεν παίρνει. Φίλε και φίλοι, επειδή πιέζει ο χρόνο πάρα πολύ, με ενημέρωσαν τώρα ότι για την Ακρέων έχετε μόνο 5 από εσά τη δυνατότητα. Από 50 ευρώ τη μία αν την παραλάβα, παραλάβετε 2 συν 3 βιβλία, συν 3 καταπναστικών με 29 μόνο ευρώ. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ. Αλλά μόνο 5-6 από 2-31-0, 25-23-20. Γιατί επιμένω στην Ακρέων. Και θα επιμένω για πολύ καιρό ακόμα, γιατί ένα προϊόν φυσικό με βότανα. Δεν έχει μία. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Δείτε εδώ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα τα δείξουμε έτσι για να καταλάβει και ο τηλεθεατή, ο μέσο τηλεθεατή. Τι σημαίνει δισκοκύλη, δισκοπάθεια, έτσι αυτό που λέμε πόνο στη μέση, σχιαλγία. Το πρόβλημα εντοπίζεται εδώ στον ανθρώπου. Εδώ. Βλέπετε τη φλεγμονή. Προβλήματα βλέπετε όταν μπλε αρχίζει και μπλε αρχίζει το πρόβλημα. Να το. Εδώ είναι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι από εδώ πιέζει πάρα πολύ τον νεύρο Κάνε αυτή την καμπύλη και πεθαίνετε στον πόνο. Πονάτε. Τι κάνετε λοιπόν. Βάζετε αυτό εδώ, κάνετε επάλυψη και τέλο ο πόνο. Τέλο ο πόνο. Δεν πονάτε. Τέλο ο πόνο. Δεν πονάτε. Ένα απίστευτο προϊόν, φίλε και φίλοι. Το ένα κοστίζει 50 ευρώ. Παίρνετε δύο, δύο, όχι ένα, δύο με 29 ευρώ. Συν κατευναστικό που κάνει και αυτή 50 ευρώ. Συν τρία βιβλία. Όλα μαζί τώρα όμω. Τώρα είναι η ευκαιρία σα. 5-6 από εσά. 2-31-0, 25-22-20. 23, για να δείξω και κάτι ακόμα. Για να δω. Γιατί θέλω, ειλικρινά, η εικόνα κανένα φορά βοηθάει περισσότερο. Και αυτό είναι γεγονό. Για να δούμε εδώ την εικόνα. Δείτε την. Σημα... Αυτό είναι ο φυσιολογικό δίσκο. Σπονδυλική στήλη, το μην ξέρετε. Κύλι δίσκου. Νάτι. Αυτή είναι. Έχει ανοίξει εδώ, έχει χυθεί και πιέζει το νεύρο. Πιεσμένη νευρική ρίζα. Τι σημαίνει αυτό, Αν θέλετε να ξεπεράσετε τον πόνο, να ανακουφιστείτε πλήρω, να αναστρέψετε τον πόνο, πάρτε την ακραίων, κάντε μια επάλυψη και θα με θυμηθείτε. 2-31-0, 25-23-20 και θα σα πω τώρα. Τη ζήτησε. Α, να πω έτσι. Εδώ την ακραίων την έδωσα στον πατέρα τη κοπέλα που κάνει μαγελιά εδώ στην κότρα. Τη φωτεινή. Ο άνθρωπο είχε πρόβλημα με τη μέση του 15 περίπου χρόνια. Πήρε την ακραίων, την δοκίμασε και έπαθε σοκ. Δεν πονάει μέσα στο σημαντικό είναι να μην πονάει ο άνθρωπο. Για να μην ενημερώσω για τον αεροπόρο μα που έχω πει και άλλη φορά, ο οποίο πήρε την ακραίων. Είναι πιλότος, έτσι. Σα 130 από ό,τι ξέρω. Ο οποίο είχε πρόβλημα για τα αεροπλάνα αυτά όπω και τα ελικόπτερα έχουν πρόβλημα στου κραδασμού. Η μέση του έχει καταπονηθεί πάρα πολύ. Πήρε λοιπόν την ακραίων και δεν πονάει. Είναι σημαντικό να μην πονάτε. Θα με θυμηθείτε 2-31-0. 25-23-20 τζάμπα είναι. Η μία κάνει 50. Παίρνετε 2 ακραίων. Σημεία κατευναστικών για κυρσού, φλεβίτα και θρόμου και τρία βιβλία. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ. Ποια βιβλία. Φτιάχνω μόνο μου κολαγόνο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και το βιβλίο αυτό εδώ. Οι υπερτροφέ γίνεται ονόβι. Θα φτιάχνετε μόνο σε κολαγούνα για τα κόκαλά Με φυσικό τρόπο, έτσι. Προλάβετε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε Ζάεφ με μετάφραση για να μα κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκη. Για να το δούμε το πρώτο βίντεο. Εγώ ε, 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 είμαι ε, πρωθυπουργό και απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ν. Ν. <γιν>. στην δική α, μου μακεδονική λέει ο μιλητής μητρική γλώσσα εμείς λοιπόν θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας και εμείς είμαστε ευγνώμονες για την ιστορική δυνατότητα που μας δίδεται έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Άγιο. Ξανακάμουν τη χάρη, λέει δύο φορές η Μακεδονία. αλλά ο κακομύρης που κάνει την εκφώνηση λέει ο μιλητής, Μακεδονίς δεν το λέω εγώ. Ξαναβάντε λίγο πίσω, εμείς... Ξαναβάντε λίγο πίσω. Μπράβο. Εγώ είμαι Πρωθυπουργό και απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην δική μου μακεδονική λέει ο μιλητή μητρική γλώσσα. Ο <χακόμυρης>, λέει, δεν το λέω εγώ, ο μιλητής το λέει. Αυτός ο τύπος του δώσαμε το δικαίωμα να μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Μακεδόνας στη μακεδονική γλώσσα. Καταλάβατε ρε, το καταλάβατε συνελληνές μου. Αυτός είναι ο τύπος. Για εμά δουλεύει κανένα φίλη, κανένα βελόπουλο, κανένα γραμμένο. Κανεί από αυτού. Και κανεί Τσίπρα. Σε κανέναν με τσοτάκι και κανέναν τώρα πακογιάννη. Κανένα του. Όπω και οι άλλοι τη Νέα τα παρτάλια που βγαίνουν βουλευτέ το παίζουν πατριώτε στη Μακεδονία, ρε! Όλοι πουλάνε τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε όλοι. Και μπράβο στου οπαδού του Ολυμπιακού. Μπράβο στου οπαδού τη ΑΕΚ. Μπράβο στου οπαδού του ΠΑΟΚ που ανήρθαν πανό που έλεγαν Μακεδονία γη ελληνική. Μπράβο ρε παλικάρια. Μπράβο για την πατρίδα, παιδιά. Για την Ελλάδα, ρε παιδιά. Καταλάβετε το. Το μόνο καλό που έκανε αυτό ο συρρυφετό των σταλινοφασιστών είναι ότι τα νέα παιδιά άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι δουλεύουν αυτοί οι πολιτικοί απαταιώνε, οι προδότε τη Ελλάδο. Άρχισαν να το αντιλαμβάνονται. Άρχισαν να ξυπνάνε. Άρχισαν να αγριεύουν. Και αν αγριεύσουν οι νέοι, τσίπρα σε βλέπω καταληψία στο Μαξίμου να κρύβε τα υπόγεια του Μαξίμου. Από καταληψία αντάρτη. Αυτά για να καταλάβετε. Επαναλαμβάνω και σαν να λέω, ήρθε η ώρα να ανασκουμποθούμε μαζί. Φίλε και φίλοι. Με ενημέραζαν τώρα ότι έχουν απομείνει δύο μόνο τυχεροί. Δύο δύο. Ε? Δύο, δύο. δύο. δύο μόνο τυχεροί για να προλάβουν να πάρουν την ακραίων. Η ακραίων κοστίζει 50 ευρώ και 16 βότανα. Μαζί με την κατευναστικών, μαζί με τρία βιβλία, 29 ευρώ και θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάει η μέση για εσκιαλγία, δυσκοπάθεια, δυσκοκύλη πόνου στη μέση. Θα ανασταλούν, θα ανακουφιστούν, θα τελειώσουν, θα παλύνουν, θα παγώσουν τον πόνο. Δεν απονάτε, παιδιά. Είναι σημαντικό. Η μία κοστίζει 50 ευρώ οι ακραίων. Παίρνετε δύο ακραίων. Μία κατευναστικών με 29 ευρώ. Γιατί επιμένω στην κατευναστικών. Όσε κυρίε και κύριοι έχουν, δείτε εδώ, κυρσού, φλεβίτιδα, ηθρόμβου ή, ή κυταρίτιδα, εξαφανίζει, μου θρομβους η ελπίδα προχθέ. Την έδωσε την. Ε... Καντευναστικό σε μια φίλη που έχει πρόβλημα και ταίτηθας. Σε 5-6 μέρες σιγά σιγά άρχισε να βλέπει και η ίδια ότι είναι καλύτερα η γυναίκα. Αυτό είναι σημαντικό για τις γυναίκες κυρίως. Μου έλεγε ο Ρέτσι εδώ στο κόντρα ότι είχε πρόβλημα στη μέση και παίρνει χάπια ο άνθρωπος. Δεν είναι φάρμακο, το παραλαμβάνω, έτσι. Δεν είναι φάρμακο αυτό εδώ. Αλλά του το είναι την Έβαλε την ακραίων και ο άνθρωπο δεν πονάει η μέση του. Γι' αυτό και λέω: Προλάβετε τώρα 2-31-0. 25-23-20. Η μία, η μία κοστίζει 50 ευρώ. Παίρνετε δύο εσεί μαζί με την κατευναστικών, μαζί με τα βιβλία με 29 ευρώ. Τι κάνει ακριβώ η κατευναστικών, σα είπα. Να σα πω όμω και τι κάνει η εξαιρετική η ακραίων. Να το δείξουμε αυτό εδώ, σε εικόνα, για να καταλάβουν οι περισσότεροι εσάς εσά γιατί έχετε δύο-τρει από εσάς τη δυνατότητα. Δύο εσύ? Δύο. δύο. Προλάβετε τώρα, συνέλληνες, τελειώνει η εκπομπή. Τέλο, τζάμπα είναι. Δείτε εδώ, αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι το νεύρο πρέπει να είναι εδώ, αλλά με την πίεση με τον χόνδρο, το βλέπετε εδώ, πιέζει το σημείο και κλωτσάει το νεύρο. Να το. Αυτό εδώ. Κάνει την καμπή κανονικά, πρέπει να είναι εδώ. Εδώ, εδώ να πηγαίνει. Ε, αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα. Και πονάτε, πονάτε αφόρητα, δεν μπορείτε να κουνηθείτε. Αυτό εδώ λοιπόν με την ακραίων τέλος. Ανακουφίζεστε τελείω. Πατάσει τον πόνο, εξαφανίζει τον πόνο. 2-31-0. 25-23-20. Δυσκοκύλη, δυσκοπάθεια. Ε, προβλήματα με τη μέση. Θα με θυμηθείτε φίλε και φίλοι, προλάβετε τώρα γιατί. Έχει απομείνει ένα λεπτό όσοι προλάβουν. Αν προλάβουν οι δύο τελευταίοι στο 2.31.0, 25-23. Δύο ακραίων, μία κατευναστικών, τρία βιβλία, μόλις 29 ευρώ. Μη κάθεστε, αν τελειώσει η εκπομπή, τέλος η προσφορά. Δεν ισχύει, το επαναλαμβάνω. Και οι ακραίων, όπως λέει ένας φίλος γιατρός ορθοπαιδικός από Θεσσαλονίκη, ο Νικολάου, γνωστός γιατρός, ότι είναι ό,τι καλύτερο σε φυσικό προϊόν με βότανα, δεν είναι χημεία, δεν είναι φάρμακο, για να ανακουφιστεί πλήρω οποιοδήποτε από πόνου στη μέση. Σκιαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Δεν θα σα πω για το φίλο μου τον Γιακουμίδη. Εξαιρετικό! Δεν υπάρχει καλύτερο φυσικό Δεν υπάρχει. Μου λέει ότι έχει εκπλαγεί με την ποιότητα του προϊόντο. Ότι στο 95% των ανθρώπων που το δίνει ανακουφίζονται, δεν πονάνε ούτε δισκοκύλη, δισκοπάθεια, ούτε προβλήματα στη μέση. Σκιαλγίε θα με θυμηθείτε. Τώρα τηλεφωνήστε, πάρτε δύο ακραίων, μία καταναστικών, τρία βιβλία με 29 μόνο ευρώ και θα με θυμηθείτε. 2-31-0-25-23-20. Την ερχόμενη 5η 14 Φεβρουαρίου, στο πρώτο καπί Αγίων Αργίων, Αργίων Κλεισούρα 2. Θα είμαστε εκεί. Φίλε και φίλοι, να είστε όλοι και όλε καλά.